Λοιπόν, είναι πολλέ οι εξελίξει. Είναι μαζί μα Χρυσα Τσίχλη, Χρυσα Καλησπέρα. καλησπέρα Καταρχήν, να δούμε το θρίαμβο Biden σε αριθμού, διότι δεν έχουν τελειώσει όλα ακόμα. Είναι προφανέ ότι έχει εκλεγεί πρόεδρο, αλλά μπορεί να ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Μέχρι στιγμή ο Τζο Biden έχει συγκεντρώσει 279 εκλέκτορε. Έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το νούμερο που βλέπετε οι εκλέκτορε τη Πενσιλβάνια, φυσικά με του οποίου συμπλήρωσε του 270, αλλά και τη ε, Νεβάδα, έτσι. Που εκεί... έχει 6, άρα το 2,73 το χθεσινό έγινε 2,79. Ακριβώ. Ενώ ο Ντόναλτ Μπαραμί. Μένει στου 2-14. Αν ο Τζο Μπάιντεν κερδίσει και στι πολιτείε τη Γιόρτζια και τη Αριζόνα Πάμε όπου προηγείται τότε θα φτάσει τους 306 ε, εκλέκτορες. Αυτό είναι η κάρτα της Βουλής, Αυτό να είναι ζητήσουμε η Βουλή, την ναι. κάρτα... με, το, με, τα, με, τις έντε, με τους 11 εκλέκτορες της Αριζόνα και τους 16 από την Τζόρτζια... που περιμένει ο... ας τα πούμε εμείς, δεν πειράζει... που περιμένει Αυτό. ο α, Biden για να φτάσει στους 306. Να φτάσει στους 306 Ενώ ναι. ο Τραμπ Ενώ μπορεί ο να φτάσει... Τραμπ, εάν κερδίσει στη Βόρεια Καρολίνα, που όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει... και την Αλάσκα που την έχει σίγουρη, θα φτάσει ε, στους 232 εκλέκτορες... Είναι μια αρκετά μεγάλη της διαφορά. Πάμε στη μαχή τη Βουλή. Πάρα πολύ σημαντικό το ποιο θα κερδίσει το Κογκρέσο, αν θα έχει δηλαδή ο πρόεδρο απέναντί του το Κογκρέσο ή μαζί του το Κογκρέσο. Στη Βουλή, βλέπουμε ότι μέχρι στιγμή οι δημοκρατικοί προηγούνται, έχουν συγκεντρώσει 213 έδρε, 199 οι ρεπουμπλικανοί. Έχουν κερδίσει όμω οι ρεπουμπλικανοί έδρε σχέση με την προηγούμενη φορά. Απομένουν να κερδίσουν άλλε 5 έδρε οι δημοκρατικοί προκειμένου να φτάσουν τι 218 και να κερδίσουν. Την είναι σημαντικό: η ε, τη Βουλή είναι η Πελόζη. Θα έχουν νούμερο 2 γυναίκα αντιπρόεδρο, νούμερο 3 α, πρόεδρο Βουλή και θα έχουν α, ξανά τον έλεγχο τη Βουλή. Πάμε όμω στο τέρμπι που είναι σε εξέλιξη, στο άλλο σώμα στη Γερουσία. Στη Γερουσία να θυμίσουμε στον κόσμο ότι την πλειοψηφία είχαν οι Ρεπουμπλικανοί τουλάχιστον πριν από τις εκλογές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 48 γερουσιαστές για τους Δημοκρατικούς και 48 ε, για τους Ρεπουμπλικανούς. Επομένουν ε, δύο ή τρεις μάλλον, προκειμένου κάποιο να κερδίσει την πλειοψηφία γιατί 50 είναι ε, ο μέσος όρος. Τελείως, Όποιος πάει πάνω. 51 έδρας κερδίζει. Χρήστα Τσίχη να σε ευχαριστήσουμε. Τα ξαναλέμε σε λίγο.